Γεια σας και πάλι, σήμερα δεν έχει μούρη, έχει μόνο από κοντά τον ατμοποιητή του Aspire, του νέου ατμοποιητή με κάτω την αντίσταση και μάλιστα διπλή, τον οποίο τον άνοιξα εγώ εδώ γιατί είχα μια συζήτηση με φίλους και θέλω να δουν αυτά τα κοντινά, ας πούμε, έτσι που φαίνεται ότι σας αρέσουν. Ελπίζω να εστιάζει καλά και να είναι και καλό το φως για να μην γυαλίζει πολύ. Όπως θα δείτε εδώ πάνω, δεν ξέρω, πολλούς αριθμούς, πολλά αυτά πράγματα. Από τη μία πλευρά μου λέει 1,8 εδώ για να φανεί και ότι πρέπει να το δουλεύω στα 3 ως τα 5 volt. Έτσι. Τα όρια του. Αυτός εδώ, αυτή είναι η κεφαλή του. Η κεφαλή του Aspire και όπως τώρα εγώ τα έχω εδώ πέρα και τα δοκιμάζω. Έχω και αυτόν που είναι σαν Vivi Nova. Έχω και γεμάτο εδώ τώρα, γέμιζα τον άλλο που είναι σαν mini Vivi Nova. Έχω βάλει πάνω σε μία spinner εδώ αυτόν που μοιάζει, εδώ για να το δείτε κιόλας, που μοιάζει με αυτούς του CY4, CY5, πείτε το όπως θέλετε. Και τέλος πάντων, αυτό που ενδιέφερε και μου είπανε ότι θέλανε να δούνε είναι το κοντινό του πως είναι ο ατμοποιητής, έτσι και εγώ το διέλυσα, το έβγαλα, αυτό δεν βγαίνει τόσο εύκολα, όπως θα δείτε είναι λίγο φαγωμένο γιατί το πιάσαμε πενσούλα και μέσα εδώ βλέπουμε ότι έχει απορροφητικό υλικό, για να το βγάλω, έχει απορροφητικό υλικό το οποίο βλέπετε βουλώνει ουσιαστικά τις δύο τρύπες από τις οποίες μία εδώ και μία εδώ, δύο είναι οι τρύπες από τις οποίες μπαίνει το υγρό αναπλήρωσης και βλέπω εδώ τώρα δυσκολεύεται να εστιάσει. Είναι απορροφητικό υλικό, πολύ λευκό. Έτσι. Τώρα ήταν να χρησιμοποιήσω σκάλα σαν μια κεφαλή, μόνο και μόνο για να σας τη δείξω. Και βλέπουμε και τις δύο αντιστάσεις, οι οποίες είναι σε σταυρό. Πολύ όμορφες οι αντιστάσεις. Περιέργως δηλαδή, είναι πολύ καλή ποιότητά τους. Και φαντάζομαι τώρα, δεν έφτασα μέχρι εδώ, βγάζοντας από κάτω το θετικό πόλο και μετά βγάζοντας το σιλικονάκι θα μπορέσουμε να ελευθερώσουμε τις αντιστάσεις για να τις δούμε από κοντά. Ελπίζω να εστιάζει καλά γιατί σαν να το βλέπω θολό. Το κατεβάζω πιο χαμηλά. Λοιπόν, η μία είναι η αντίσταση αυτή. Βλέπετε έχει και ένα κάτι σιλικονένιο εκεί μονωτικό για να μην βρίσκει στην από κάτω. Να βγάλω και την άλλη, σιγά σιγά. Θέλω να τις διαλύσω για να τις δούμε. Τόσο μικρά που είναι αυτά τα πραγματάκια. Ορίστε. Και η δεύτερη. Εδώ. Είναι και βλέπετε έχει και σειρμανών και με αντίσταση, αν θα δείτε εδώ στην ένωση, αυτό πρόσεχα, εδώ είναι η ένωση, εδώ και πάνω σύρμα με αντίσταση, από εδώ και κάτω σύρμα χωρίς αντίσταση, το ίδιο και εδώ πέρα φαίνεται εδώ στην άκρη, εδώ πολύ ωραίες οι αντιστάσεις, πάρα πολύ ωραίες, δεν ξέρω ποιος τις έστριψε αυτές, ποιος Κινέζος. Και μέσα στο πιατάκι αυτό, όπως θα δούμε, έχει και απορροφητικό υλικό είναι αυτό. Άκαυστο υλικό είναι. Για να το δω βγαίνει. Πολύ προσεγμένη η αντίστασή του. Πολύ προσεγμένη. Τώρα δεν θέλω να σας πω περισσότερα γιατί θα δούμε την παρουσία στην άλλη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω καθυστερήσει αρκετά γιατί είχα αρκετά πραγματάκια στην ουρά. Ορίστε. Και τώρα άδειασε. Δηλαδή. Και αυτό εδώ είναι ένα πλέγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Μπορεί να είναι από, έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να είναι και από ιαλόνημα, να είναι άκαυστο, να είναι δηλαδή από το ίδιο υλικό με το φυτίλι. Τέλος πάντων, ελπίζω να έφυγε η απορία όλων, για να τα μαζέψω όλα εδώ τα πραγματάκια. Να τα έχουμε. Αυτή ήταν η αντίσταση, έτσι είναι. Τώρα, περισσότερα λιγότερα, να το πιω θετικός πόλος, θα τα βάλω όλα στο πλάνο. Ελπίζω να ικανοποιηθήκαν αυτοί που είχαν την απορία
και ξέρουν ότι είμαι ψόφιος για να διαλύω πράγματα και να τα δείχνω από τόσο κοντά. Λοιπόν, περιμένει την παρουσίαση την ερχόμενη εβδομάδα που θα σας πω πολλά περισσότερα, γιατί ο Aspire είναι ένας ατμοκτητής που αξίζει την προσοχή. Μου τον έχουν στείλει από Replace Mock, ξέχασα να το πω. Τέλος πάντων, πείτε αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και φωτογραφίες. Να είστε καλά και πάμε κι άλλα.